προσοχή, αυτοκυριαρχία και μετριοφροσύνη στο όνομα τη φύση. Με αυτέ τι αρχέ πήγαν για ορειβασία οι δύο γιατροί τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, Τηλέμαχο Ζαφυρίδη και Θεόδρο Χατζόπουλο. Βρήκαν τραγικό θάνατο όταν του πλάκωσε μαζί με ακόμα έναν συνοδοιπόρο του μία χιονοστιβάδα στον Όλυμπο. Η κατάθεση του επιζώντα ορειβά τη ΚΙΕΡ θα ρίξει φω στι συνθήκε που προκάλεσαν τον θάνατο των δύο γιατρών. Όλοι του σύμφωνα με πληροφορίε είχαν ξεκινήσει μαζί και με άλλε ομάδε των τριών ατόμων για σκ η περιοχή Ξερολάκη στην κόψη του Ναούμ είναι μια παγίδα θανάτου όταν πέφτει πολύ χιόνι. Ο ένα κατάφερε να βγει από το χιόνι, δύο γιατροί όμω δεν τα κατάφεραν. Ενημερώθηκα για το τραγικό συμβάν γιατί δεν είμαι στον Όλυμπο. Είμαι στο Μπάνσκο, στη Βουλγαρία, όπου προχθέ το χειροδρομικό σκοτώθηκε ένα παιδάκι όταν χιονοστιβάδα το έριξε σε κάτι δέντρα. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτέ τι μέρε γιατί φόρτωσαν τα βουνά με χιόνι. Εκεί στον Όλυμπο η εκτίμησή μου για το τραγικό περιστατικό είναι ότι εκεί που υπάρχει ένα ορειβατικό πέρασμα για σκι, που το λέμε Λούκι του Ξερολακίου, θα φόρτωνε πολύ χιόνι. Και ξεκόλλησαν οι πλαγιέ που καταλήγουν στο Λούκι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει ο κόσμο να απέχει από τα μπουνά όταν έχει πάρα πολύ χιόνι γιατί είναι απίστευτα επικίνδυνο. Οι δύο γιατροί αγαπούσαν την ορειβασία και το σκι. Ο διευθυντή τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα Απόστολος Κομνός ανέφερε ότι ο τηλέμαχος δεν ήταν προτάρης αφού ήταν και δάσκαλο σκι. Ο τηλέμαχος Ζαφυρίδη ήταν παθολόγος και και ο Θεόδωρος Χατζόπουλος ανεστησιολόγος.